Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στα σχολεία της Καβάλας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κάμερα του Ένα Channel βρέθηκε στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, όπου τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Στέφανος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρος Ιωσιφίδης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αθανασία Γαϊτανίδου, η κυρία Μελίνα Σταμπούλη, σύμβουλος εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, καθώς και ο κύριος Βασίλης Μαυρομάτης, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας. Και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Ελέησον ημάς ο Θεός πετά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Σας αγαπάμε. Θέλουμε να είστε καλά παιδιά που είστε. Θέλουμε να είστε φίλοι και φίλες μεταξύ σας. Θέλουμε να είστε ζωντανοί, χαρούμενοι και αποφασισμένοι για να κάνετε τα μαθήματά σας όπως ακριβώς θα σας λένε οι δασκαλοί σας. Όλοι σας αγαπάμε. Οι γονείς σας που σας μεγαλώνουν, σας φροντίζουν καθημερινά και γι' αυτό πρέπει να τους ακούετε συνεχώς και πάντοτε στο σπίτι, να κάνετε αυτά που λένε, να φτιάχνετε τα πράγματά σας όσο μπορείτε, να έχετε πάντοτε έτοιμα τα πράγματά σας για το σχολείο την άλλη μέρα που θα πάμε το πρωί και να ακούτε και τους δασκάλους σας και τις δασκάλες σας. Σας αγαπάνε. Και πρέπει αυτό το πράγμα να μην το ξεχάσετε ποτέ. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές όλων των βαθμίδων, από τα νηπιαγωγεία μέχρι τις πανεπιστημιακές σχολές που εδρεύουν στην πόλη μας, στο νομό μας. Να ευχηθώ τα καλύτερα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καλή δύναμη, να τους συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνουν. Σαν περιφέρεια δεν εμπλεκόμαστε στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, πλην όμως να ξέρετε ότι σαν περιφέρεια χρηματοδοτούμε ό,τι επενδύσεις γίνονται σε κατασκευές σχολικών κτηρίων. Σαν περιφέρεια φέρουμε εις πέρας με πολύ κόπο και τη διάθεση πόρων και προσωπικού τις σχολικές μεταφορές. Κάνουμε μια δύσκολη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά θα βρεθούν απρόσκοπτα στην ώρα που πρέπει στο σχολείο με τον πιο ασφαλή τρόπο. Ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά με σχετικές δυσκολίες. Εγώ εύχομαι μια καλή χρονιά για τους μαθητές, για το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας μας που είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Εμείς σαν περιφερειακή αυτοδιοίκηση είμαστε δίπλα σε αυτό που λέγεται εκπαίδευση, σε αυτό που λέγεται σχολείο. Σήμερα είναι το τρίτο δημοτικό σχολείο που επισκέπτομαι. Ξεκίνησα από το 21ο δημοτικό σχολείο. Το ειδικό νηπιαγωγείο, το οποίο στεγάζεται φέτος στο κτίριο της Λιδίας, και αυτό είναι ένα ευχάριστο νέο, γιατί τα παιδιά για τα οποία δεν υπήρχε χώρος στο προηγούμενο, σαν στεγαζόμενο με το ειδικό σχολείο, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος κατάλληλος για την ειδική αγωγή και θα στεγάσει φέτος, με την αύξηση που είχαμε, πάνω από 20 μαθητές. Σήμερα είναι το επόμενο είναι το 25ο δημοτικό σχολείο, στο οποίο παρακολουθήσαμε τον αγιασμό και θα έχει μια καλή σχολική χρονιά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι στη θέση τους, οι μαθητές έχουν προσέλθει κανονικά και οι μαθητές ήδη έχουν περάσει επάνω να πάρουν το πρόγραμμά τους, να κάνουν τη γνωριμία με τους δασκάλους, τα βιβλία τους και ό,τι άλλο έχει προγραμματίσει ο Σύλλογος Δασκάλων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας γινόταν εδώ και χρόνια, λόγω χάρη στο Δημοτικό Σχολείο της Λεκάνης. Πέρυσι είχαμε 15 παιδιά και ήταν με ένα δάσκαλο. Είχαμε συνδασκαλία όλων των τάξεων. Φέτος έχουμε 16 μαθητές και έχει γίνει διθέσιο. Έχουμε το Κεχρόκαμπο, ο οποίος είναι μονοθέσιο. Έχουμε πολλά αρκετά δημοτικά σχολεία στο Δήμο Παγκαίου και μέσα στην Καβάλα
αλλά δυστυχώς θα υπάρξει συνδιδασκαλία στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Άρα η μέρα του αγιασμού είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς, γιατί ξαναβρίσκουμε τους μαθητές μας, ξαναβρίσκουμε την καθημερινότητά μας αυτή που έχει δυσκολίες, αλλά συγχρόνως είναι και ευχάριστη όταν βλέπεις τα χαμόγελα των παιδιών, τη χαρά στα πρόσωπά τους. Είναι πολύ καλό το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι η φυσική μας θέση είναι στα σχολεία ανάμεσα στους μαθητές. Καλό και ευλογημένο το νέο σχολικό έτος, με υγεία πάνω απ' όλα, δημιουργικότητα και εκπαιδευτικές επιτυχίες. Τα παιδιά μας περνάνε τη μισή τους μέρα στο σχολείο. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Βασιζόμαστε στους εκπαιδευτικούς, αφήνουμε τα παιδιά μας στα χέρια τους. Επαναλαμβάνω, για μισή μέρα, γιατί τη μισή μέρα υπάρχουν εκεί πέρα, περνάνε τη μέρα τους. Πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει και το κοινωνικό κομμάτι, να βγουν σωστοί άνθρωποι μέσα από το σχολείο. Παράλληλα, η κάμερα του ένα channel επισκέφτηκε το πολυκλαδικό σχολείο Καβάλας.